Ήδη σας έχουμε πει ότι θα έχουμε ένα διήμερο πολιτισμού και αθλητισμού. Στο στούντιο, στον Πρίσμα, βρίσκονται ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ο κ. Λεωνίδας Αργυρός, και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, ο κ. Χρήστος Μάκης. Και τους ευχαριστώ και τους καλημερίζω. Καλημέρα σας, κύριε Παπά, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Καλημέρα και από μένα. Το Σεπτέμβριο έχουμε συνηθίσει να γίνονται οι αγώνες των ακτίων, ένα διήμερο αθλητικό, το οποίο το κάνουμε και πολιτιστικό, κύριε Αργυρέ. Είναι έτσι ακριβώς. Έλεγα με τον κύριο Μάκη ότι ήταν εξαιρετικά σημαντικοί αυτοί οι αγώνες στο βάθος, στο πέρασμα των χρόνων. Θυμόμαστε όλοι από τις προηγούμενες δεκαετίες πόσο λαχταρούσαν οι αθλητές να έρθουν εδώ για να λάβουν μέρος στους αγώνες των ακτίων, και μάλιστα δεν πήγαιναν σε άλλους σημαντικούς αγώνες. Θυμόμαστε πρωταθλητές μας να μην πηγαίνουν στους βαλκανικούς αγώνες για να έρθουν εδώ. Έχασαν κάποια στιγμή την έγκλη τους εδώ και πολλά χρόνια. Αυτοί προσπαθούμε να αναβιώσουμε. Θυμόμαστε ότι τα άκτια ήταν ισοολυμπιακοί αγώνες στην αρχαιότητα. Ερχόνταν αυτοκράτορες για να λάβουν μέρος στους λυρικούς και στους αγώνες τραγουδιού. Γι' αυτό και θα κλείσουμε με μια σημαντική συναυλία, θα την πούμε σε λίγο. Και είναι δεδηλωμένη η φιλοδοξία μας να τους καθιερώσουμε, να συνεργαστούμε με το ΣΕΓΑΣ, όπως έχουμε ήδη πει και έχουμε έρθει σε επαφές, μια που τώρα το στάδιο Αθανασία Τζουμελέκα πληρεί όλες τις προδιαγραφές, να φέρουμε μεγάλους αγώνες και να αναβιώσουμε την έγκλη αυτών των αγώνων. Τώρα για τα διαδικαστικά, αν σας αφήνω στον καθήλυνα αρμόδιο, στον κύριο Χρήστο Μάκη, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού. Ερχόμαστε σε εσάς, κύριε Μάκη. Το στοίχημα έτσι με τους δρομικούς αγώνες, έχω την αίσθηση ότι το έχουμε κερδίσει το τελευταίο διάστημα. Γίνονται τα τελευταία χρόνια και γίνονται με επιτυχία, ναι, με τη συνεργασία των συλλόγων. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Όχι, πάει πάρα πολύ καλά οι αγώνες. Έχουμε πολλές συμμετοχές. Οι αγώνες θα γίνουν την πρώτη μέρα της εκδήλωσης, 7 του μηνός, Σάββατο. Θα υπάρξουν αγώνες για όλες τις ηλικίες. Θα υπάρξουν αγώνες στα 10 χιλιόμετρα, στα 5, και θα κάνουμε και αγώνες για τους μικρούς μας φίλους του δημοτικού και του γυμνασίου. Έναν αγώνα θα γίνει 1 χιλιόμετρου. Αντίστοιχα, ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων θα έχει ώρα εκκίνησης 7 η ώρα το απόγευμα, και η αφετηρία θα είναι στην είσοδο του σταδίου της Αρχαίας Νικόπολης, στον κόσμο, στο κόμβο της Μυρτούλας. Η διαδρομή όλη θα προσέχεται από την αστυνομία και από το λιμενικό, αντίστοιχα και από τους εθελοντές μας, που θέλουμε όλους να τους ευχαριστήσουμε για τη βοήθειά τους, για την προσφορά τους για τη διεκπαιρέωση αυτών των αγώνων. Και να πούμε πως θα ήταν αδύνατοι οι αγώνες χωρίς την συμμετοχή τους. Είμαστε ευγνωμονούντες πραγματικά. Και το σημείο τερματισμού θα είναι στο Δημαρχείο κάτω στην πλατεία Ανδρούτσου. Αντίστοιχα για τον αγώνα των 5 χιλιόμετρων, η ώρα εκκίνησης είναι 6:45 το απόγευμα. Η αφετηρία θα είναι στο 5ο χιλιόμετρο από τον αγώνα των 10 χιλιόμετρων, δηλαδή στο πλυντήριο αυτοκινήτων Water Park στη Λεωφόρο Ιωαννίνων. Και για τους μικρούς μας φίλους, οι αγώνες του 1 χιλιόμετρου θα γίνουν 2 για τους μαθητές γυμνασίου και για του δημοτικού αντίστοιχα. Θα είναι 5 για του γυμνασίου και 5:15 η κίνηση για του δημοτικού. Και η αφετηρία θα είναι στο κτίριο της Ιεράς Μητρόπολης Εθνικής Αντιστάσεως. Μια μεγάλη γιορτή για τον αθλητισμό στο πλαίσιο των Νικοπόλη ακτίων στην Πρέβεζα, κυρίες και κύριοι. Το Σάββατο το απόγευμα, την Κυριακή έχουμε τους κολυμβητικούς. Να σας διακόψω για μισό δευτερόλεπτο για να πούμε ότι Παρασκευή 6 με 9 και Σάββατο 9 με 2 δίπλα από το κτίριο των ΚΕΠ θα γίνονται οι εγγραφές, και να διευκρινίσουμε ότι μόνο εκεί γίνονται οι εγγραφές και ότι στην αφετηρία θα δίνονται μόνο οι αριθμοί. Μόνο οι αριθμοί στην αφετηρία, εγγραφές δωρεάν, να το πούμε και φυσικά. Ότι είναι δωρεάν. Πάμε στους κολυμβητικούς, κύριε Μάκη. Οι κολυμβητικοί είναι 3 αγώνες, 25 μέτρων, 300 και 1000. Θα
γίνει, θα ώρα έναρξης θα είναι αντίστοιχα για τα 25 μέτρα 10 η ώρα μπροστά από το Δημαρχείο, για τα 300 μέτρα 10.30 και για τα 1000 μέτρα 11 η ώρα. Θα υπάρχουν καραβάκια τα οποία θα μεταφέρουν τους αθλητές στην αφετηρία, η οποία θα γίνει αντίστοιχα για τον κάθε αγώνα στη θάλασσα προς τον Άγιο Θωμά, και ο τερματισμός θα γίνεται μπροστά στο Δημαρχείο. Τι άλλο να πούμε. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, και αν πάμε και στα προηγούμενα χρόνια, κάνουμε ένα flashback, βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τους αγώνες, και τους κολυμβητικούς και τους δρομικούς αγώνες. Ειδικά για τους αγώνες τους δρομικούς, έχουμε και τη συνεργασία με τους συλλόγους, που νομίζω ότι ήταν ουσιαστική. Μας βοήθησαν τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Τους ευχαριστούμε για αυτούς. Χτες είχαμε την μεγάλη τελική συνάντηση, ώστε να πούμε όλα τα διαδικαστικά. Συγκινηθήκαμε και από την νίκη του Γκαβέλα στα 100 μέτρα με τον δικό μας τον Γιάννη τον Ιφαντόπουλο, τον πολύ φίλο και άξιο αθλητή. Οπότε οι σύλλογοι νομίζω ότι είναι εκ των όνου κάνευ συστατικό για την επιτυχία των αγώνων τους. Η συνεργασία είναι αγαστή εδώ και πολλά χρόνια και θα συνεχίσει να είναι έτσι. Και αυτό που αναφερθήκατε στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, στον Πρίσμα βρίσκονται ο αντιδήμαρχος πολιτισμού ο κύριος Αργυρός και ο αντιδήμαρχος αθλητισμού ο κύριος Ζωμάκης. Και αυτό που αναφερθήκατε στη νίκη του Παραολυμπίου, νίκη με οδηγό τον Πρεβεζάνο πρωταθλητή τον Γιάννη τον Ιφαντόπουλο, είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας. Αυτό το back to back, κύριε Άργυρε, δηλαδή όταν προχωράμε μαζί πετυχαίνουμε πολλά, πολλά πράγματα. Έτσι ακριβώς, και είναι γεγονός ότι σας το έχω πει πολλές φορές στην συνεργασία μας, στη συνεντεύξη εδώ και πολλά χρόνια, ότι όλες οι εκδηλώσεις και όλοι οι αγώνες πρέπει να έχουν αύξοντα αριθμό μπροστά και να δείχνουν ότι πάνε μπροστά και ότι κάθε χρονιά γινόμαστε έστω και λίγο καλύτεροι. Οι μοναδικοί που έχουμε να ανταγωνιστούμε είναι οι εαυτοί μας των παρελθόντων ετών, να είμαστε καλύτεροι έστω και λίγο, ώστε να δείχνουμε ότι θέλουμε να συνεχίσουμε και θέλουμε να δίνουμε στην πόλη όσο δυνατόν περισσότερα γίνεται κάθε χρόνο. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με το πολιτιστικό φθινόπωρο. Περνάμε από το πολιτιστικό καλοκαίρι στο πολιτιστικό φθινόπωρο. Αναφερθήκατε και στην συναυλία της Κυριακής. Ναι, να πούμε ότι τον τελευταίο μήνα είχαμε πολλές και καλές εκδηλώσεις. Τις δύο μεγάλες εκδηλώσεις στο Δημοτικό Οδείο, με την παγκόσμια πρώτη ενός συμφωνικού ποιήματος, ενός κοντσέρτου, με την κυρία Χριστίνα Αλεξανιάν που παρουσίασε τα τετράδια της Αντζέλ Κουρτιάν. Ήταν μια μοναδική παράσταση η οποία μας συγκίνησε όλους. Είχα δίπλα μου ανθρώπους από τους συλλόγους των ποντίων, οι οποίοι δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Η μοναδική Χριστίνα Αλεξανιάν μας συγκίνησε, και πάμε τώρα με την ευκαιρία σχεδόν των 50 χρόνων από την κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου, ο αρχικός ερμηνευτής, ο Γιάννης ο Κούτρας, να έρθει στην Πρέβεζα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μάκη Μάτσα, ο οποίος, ξέρετε, όλοι τους δεσμούς που έχει με την Πρέβεζα, ο οποίος μας κανόνισε και μας φτιάχνει όλη αυτή την συναυλία, η οποία θα είναι εκπληκτική, με την κυρία Μύρια Μελεβή, η οποία θα συνοδεύει το Γιάννη Κούτρα στο τραγούδι. Ο Σταυρός του Νότου, λοιπόν, από τον αρχικό ερμηνευτή, στις 8.30 ώρα στην πλατεία Ανδρούτσου. Τους περιμένουμε όλους για να κλείσουμε τα άκτια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αυτό έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό, να πούμε. Κύριε Μάκη, έρχομαι σε εσάς. Έχουμε τους δρομικούς και τους κολυμβητικούς αγώνες στο πλαίσιο των 10 των ενικοπόλιακτίων. Μίλησε για το πολιτιστικό καλοκαίρι. Είχαμε και αθλητικό καλοκαίρι. Αγώνες πετάνκα, τουρνουά μπάσκετ. Σε πολλά, και στο βόλεϊ υπήρχαν, και στο beach volley υπήρχαν τουρνουά. Στο οποίο
πες μας, Χρήστο, ότι είσαι και ο μεγαλύτερος λάτρης αυτού του αθλήματος. Ναι, είναι το άθλημα το οποίο αγαπάμε. Γίνανε πάρα πολλά όμορφα τουρνουά αθλητικά, τα οποία είχαν πάρα πολύ, είχαν μεγάλη επιτυχία. Και το 3-on-3 ήταν μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση, η οποία φιλοξένησε πάρα πολύ κόσμο. Όπως και το πετάνγκ, που είναι ένα καινούριο άθλημα για εμάς τουλάχιστον, τους πιο νέους που δεν το γνωρίζουμε. Πήγε πάρα πολύ ωραία με συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Έτσι, και ευελπιστούμε ότι κάθε χρονιά θα γίνονται πιο μεγάλες εκδηλώσεις και πιο όμορφες εκδηλώσεις που θα μαζεύουν πολύ κόσμο για την Πρέβεζα, την οποία θέλουμε να αναδείξουμε. Άλλωστε δεν σταματάτε εκεί, έχουμε ένα Σεπτέμβριο με δράσεις, Οκτώβριο ναι, αισθητική γυμναστική, ναι, ένα τριήμερο βόλεϊ, αν δεν κάνω λάθος, έχετε αρκετά πράγματα το επόμενο διάστημα. Έχει αρκετές εκδηλώσεις, το βόλεϊ θα γίνει το τριήμερο, είναι από το σύλλογο το χειμερινό το βόλεϊ της Σάλας. Το Πέτρο τον Παπαδόπουλο που θα κάνει με την ομάδα της Πρέβεζας. Το πρωτάθλημα της αισθητικής γυμναστικής, το οποίο το αναμένουμε, είναι η τρίτη χρονιά που έχουμε επαφές με την γυμναστική, με την Γενική Γραμματεία. Θα έχουμε τα άλλα πολιτιστικά μπροστά, αλλά να μην κόψω το... Θα έχουμε το αφιέρωμα στο έτος Byron προς το Νοέμβριο, θα έχουμε θεατρικές παραστάσεις κοντά στην επέτειο της απελευθέρωσης και γενικά νομίζω ότι θα είναι ένα φθινόπωρο το οποίο θα βρύθει από δρόμενα. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό και είναι μια απάντηση σε εμάς που παραπονιόμαστε ότι μόνο το καλοκαίρι έχουμε εκδηλώσεις, ότι δεν έχουμε εκδηλώσεις και το χειμώνα. Δρομικοί αγώνες το Σάββατο το απόγευμα, κολυμβητικοί αγώνες την Κυριακή το πρωί, στο στούντιο Λεωνίδας Αργυρός Χρήστος Μάκης. Κύριε Αργυρέ, έρχομαι πάλι σε εσάς, αντιδήμαρχος πολιτισμού. Είναι μια έννοια που τα περιλαμβάνει όλα. Ξεκινάνε και τα σχολεία, έχουμε και το θέμα του τουρισμού. Έχετε έτσι αρκετές δραστηριότητες. Ναι, νομίζω ότι αν είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαι συνέχεια, είναι ο τουρισμός. Είναι πολλά χρόνια που έχω αναλάβει αυτό το δύσκολο κομμάτι και είναι και ίσως και το πιο σημαντικό από πλευράς εσόδων, από πλευράς ευημερίας του τόπου, γιατί ο τουρισμός αποτελεί την βαριά βιομηχανία. Τα πήγαμε πάρα πολύ καλά φέτος. Βέβαια, είχαμε τα βασικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, με την ψυχαγωγία και την εστίαση να μην έχουν τις ίδιες απολαβές με αυτές που είχαν τα καταλήματα και τα ξενοδοχεία. Είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται κάθε τόσο, και πριν από 2 χρόνια, το 2022, είχαμε κάτι αντίστοιχο με τους εστιάτορες και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος να παραπονιούνται δικαίως ότι η χρονιά δεν ήταν καλή. Όμως εμείς με αυτά που βλέπαμε, με όλους τους δείκτες, δηλαδή ότι το αεροδρόμιο είχε μια αύξηση υγιή της τάξης του 5%, είναι μια τάση αυξητική η οποία τίνει να σταθεροποιηθεί και νομίζω ότι είναι αυτή που πρέπει να είναι στο 5% για να βολεύει και τη φέρουσα ικανότητα, και είχαμε και όλες οι μετρήσεις έδειχναν και πολύ πολύ μεγάλη εισρωή του κόσμου. Να σκεφτείτε ότι είχαμε μια μηνιαία αύξηση της τάξης των 30 με 40.000 διελεύσεων από τα διόδια του ακτίου. Κάτι το πολύ σπουδαίο μέσω του οδικού άξονα, το οποίο βέβαια επιτείνει και την ανάγκη να βελτιωθούν οι άξονες δίπλα μας. Ναι, να βελτιωθεί ο δρόμος. Είναι το οδικό δίκτυο της πόλης δεν έχει προβλήματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Πρέβεζα αντιμετωπίζει προβλήματα ως οδικό δίκτυο εσωτερικό. Ως οδική άξονας όμως πρέπει να κάνουμε κάτι όσο πιο σύντομα γίνεται. Και λογικό αυτό που λέτε για την κίνηση, γιατί και εμείς είδαμε κόσμο στην Πρέβεζα. Εντάξει, η αγοραστική δύναμη του κόσμου έχει μειωθεί, οπότε λογικό είναι για να μην ξοδεύουν. Ήρθανε πολλοί, ξόδεψαν λίγο. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Η τάση για την
μάλλον για το πόσο ξοδεύει κατά κεφαλαίων τουρίστας ήταν αυξητική φέτος, αλλά νομίζω ότι απορροφήθηκε σε πράγματα εκτός εστίασης και ψυχαγωγίας. Μάλιστα, έναν απολογισμό για την τουριστική κίνηση δεσμεύεστε ότι θα το κάνουμε. Ναι, οπωσδήποτε. Θα το κάνουμε σε μια άλλη κουβέντα. Είμαστε ακόμα ψηλά, οπότε θα την κάνουμε με το πέρας της τουριστικής περίοδου. Μόλις ολοκληρωθεί η τουριστική περίοδος, να μας θυμίσουμε έτσι, κύριε Μάκη, Σαββατοκύριακο. Εκείνο που ζητάτε, φαντάζομαι, από τον κόσμο είναι να είναι στην. Εννοείται. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό για όλες τις εκδηλώσεις, ναι. Αθλητικές, πολιτιστικές, είναι η συμμετοχή του κόσμου. Γι' αυτό γίνονται, για να έρθει ο κόσμος. Από εμάς, σαν Δήμος, είναι δωρεάν ό,τι μπορούμε σε όλα. Και καλούμε τον κόσμο να έρθει, να έχει συμμετοχή και ως αθλητές. Και ως ακροατές, λέω. Ως θεατές. Γιατί αυτό είναι το νόημα της διεκπαίρευσης των αγώνων. Οπότε να βοηθήσουν και λίγο, αν βλέπουν σημεία όπου περνάνε αθλητές, να κάνουν λίγο στην άκρη. Εντάξει, πιστεύω ότι στους αγώνες θα είναι και οι εθελοντές, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί για τους αγώνες, και η αστυνομία για τα επικίνδυνα σημεία και το λιμενικό. Το είπατε ότι είναι πολλοί αυτοί που βοηθάνε. Λιμενικό, ΕΚΑΒ, δηλαδή. Είναι όλα, έχουμε μία οργάνωση. Γίνει ένα σχέδιο για το πού θα γίνεται η ρύθμιση κυκλοφορίας από την αστυνομία και από το λιμενικό αντίστοιχα και ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την ώρα που περνάνε οι αθλητές. Εθελοντές σε όλα τα σημεία για την υπόδειξη του δρόμου, για να δίνουν νερά και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Το ΕΚΑΒ φυσικά. Το ΕΚΑΒ φυσικά, ναι. Για οτιδήποτε απρόπτο που ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε, γιατί όλα θα πάνε καλά. Ευτυχώς αυτή τη φορά, Χρήστο, δεν θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες όπως άλλες χρονιές. Φέτος ευτυχώς έπεσε. Θα έχουμε βέβαια υγρασία. Παρόλο που όλο το καλοκαίρι είχαμε θερμοκρασίες που δεν είχαμε ξαναδεί εδώ στην Πρέβεζα, θα πιστεύω ότι θα είναι όλα πάρα πολύ όμορφα. Ωραία, το ευχόμαστε κι εμείς. Εγώ να σε ευχαριστήσω που βρεθήκατε σήμερα εδώ στο στούντιο. Θα έχουμε να τα λέμε. Άλλωστε, έχουμε μπροστά μας αρκετές εκδηλώσεις. Να πω καλή συνέχεια στην ημέρα σας με Γιάννη Κούτρα. Ναι. Να σας αποχαιρετήσω. Πολύ ωραία. Όπως αρμόζει. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.